Την πλήρη αντίθεση με την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση αποθήκης χημικών στο Σουσάκι Αγίων Θεοδόρων, επανέλαβαν στη συνέντευξη τύπου οι οικολόγοι Πράσινη Πελοποννήσου και η οικολογική συμπολιτεία του Μοριά, απαιτώντας να ανακληθεί η σχετική άδεια. Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, παρευρέθηκαν ο Γιάννης Τσιρώνης, εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων, ο Ευάγγελος Πινθάκης, συντονιστής της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων Πελοποννήσου και ο Λάμπρος Μπούγκλης της Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά, που δήλωσαν ότι συμπαραστέκονται στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής χωρίς όμως να τον οικειοποιούνται. Οι Οικολόγοι Πράσινοι Πελοποννήσου και η Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά εκφράζει την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη χωροθέτηση της αποθήκης χημικών στο Σουσάκι. Αυτή άλλωστε ήταν η θέση και του Περιφερειακού μας Συμβούλου του κ. Μπούκλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Και με την ευκαιρία θέλουμε να σημειώσουμε και να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για ένα δημοσίευμα της χθεσινής ελευθεροτυπίας, όπου εμφανίζεται ότι ο εκπρόσωπος των οικολόγων στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν σήκωσε το χέρι του να ψηφίσει την απόφαση κατά την ανάκληση της άδειας για χωροθέτησης της συγκεκριμένης αποθήκης χημικών. Αυτό είναι αναλυθές, ανακριβές, δεν διασταυρώθηκε και αποδεικνύεται εύκολα και με τα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα οποία θα δοθούν στη δημοσιότητα ασφαλώς, αλλά και με τις τηλεοπτικές κάμερες. Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι στις συγκεκριμένες βιομηχανίες δεν ξέρουμε πότε γίναν και ποια αποτελέσματα είχαν. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα και ποια. Βιομηχανική περιοχή ή βιομηχανικό πάρκο δυστυχώς δεν υπάρχει στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Γιατί? Κάποια συμφέροντα είναι αυτά που δεν θέλουν συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή ή βιοτεχνικό πάρκο στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων και Δύσου Σουσακίου. Η πρότασή μας, γιατί δεν είμαστε ένας χώρος καταγγελτικός, στήρος. Είμαστε ένας χώρος προτάσεων και πραγματικά θετικής σκέψης. Πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί ένα πράσινο παρατηρητήριο Σουσακίου. Όπως πριν από 2 χρόνια, για τα θέματα του Ασοπού, αν θέλετε, προσωπικά είχα προτείνει στους οικολόγους πράσινους και υλοποιήθηκε και προχωρά με επιτυχία να στήσουμε ένα πράσινο παρατηρητήριο Ασοπού και Ινοφύτων. Το ίδιο ζητάμε να γίνει και για την περιοχή των Αγίων Θεοδόρων. Έχουμε πληροφορηθεί από τον Δήμαρχο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Λογοθέτη, ότι θέλει να στήσει ένα δίκτυο, ανεξάρτητο δίκτυο μετρητικών συσκευών για να μετρά τους αέριους ρήπους στην περιοχή. Στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και θα είμαστε δίπλα πραγματικά για να υπάρχει αξιοπιστία σε αυτό το εγχείρημα. Ζητούμε όμως και διαφάνεια και εκπροσώπηση των κατοίκων στην αναμενόμενη επιθεώρηση από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διότι όπως γνωρίζετε η πρότασή μας για άμεση ανάκληση της υπογραφής του Περιφερειάρχη καταψηφίστηκε. Αυτό που υπερψηφίστηκε είναι το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις της Ulfur Logistics ΑΕ και να δει αν συνάδουν με τη ΜΠΕ και με τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα. Η φωνή μας, που δεν θέλουμε να οικειοποιηθούμε αγώνες και αγωνίες των κατοίκων, θέλουμε να τηρήσουμε μια ουδέτερη στάση δίπλα τους και όχι μπροστά, πραγματικά κάποιους ξενίζει. Και αυτό θα δικαιώσει και τους οικολόγους πράσινους και την οικολογική συμπολιτεία. Ίσες αποστάσεις δίπλα στα κινήματα και όχι μπροστά. Ως οικολόγοι πράσινοι χαιρετίζουμε τους αγώνες των κατοίκων για να μην εγκατασταθεί το εργοστάσιο και φωνάζουμε ότι αυτή η λογική του ότι χτίζω χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμία συνολική αντίληψη, όπου με βολεύει, όπου βρήκα φτηνό οικόπεδο, όπου εξυπηρετεί μια συγκοινωνία. Αυτή η λογική που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Γιατί όταν πριν από 20 χρόνια αρχίζαμε να φωνάζουμε οι οικολόγοι ότι αυτή η πολιτική δεν έχει μέλλον, αυτή η πολιτική θα μας καταστρέψει, τότε μας φώναζε ότι είμαστε εχθροί της ανάπτυξης, ότι είμαστε ουτοπιστές, ότι δεν ξέρουμε τι λέμε. Δυστυχώς απεδείχθη ότι όσα λέγαμε πριν από 20 χρόνια απεδείχθησαν προφητικά.